Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στη δεύτερη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω τον Ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Καλησπέρα, κύριε Ανδρουλάκη. Είστε καλά. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή όλοι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, όλων των πτερήγων τέλος πάντων, ο καθένας και η καθεμιά αναλαμβάνεται πρωτοβουλίες για να ευαισθητοποιήσετε το Προεδρείο της Ευρωβουλής ότι υπάρχουν δύο καταδικαστέντες πλέον ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Τι προβλέπει η διαδικασία, αν υπάρχει διαδικασία από εδώ και πέρα? Το έχετε ψάξει, θέλετε λίγο να μας διαφωτίσετε? Ναι, ευχαριστώ κύριε Μελιγκόνη. Καταρχάς, επειδή έχω διαβάσει τις επιστολές των συναδέλφων και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, άλλο ενημερώνω το σώμα, άλλο λέω ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση και άλλο να πάμε στην ουσία. Και η ουσία ποια είναι? Ναι. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν συμβεί κάτι με κάποια μέλη του, ένα ποινικό ζήτημα, ο τρόπος στο οποίο επιλύεται το θέμα της θάλασσας ασυλίας έχει να κάνει με τον νόμο τους νόμους του κράτους μέλους. Δηλαδή η Ελλάδα, η ελληνική δικαιοσύνη, πρέπει να αποστείλει στην Επιτροπή τη Γιούρη, που αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, την Νομική Επιτροπή, την αίτηση άρση ασυλίας. Για ποιον? Για τον καταδικαστέντα ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, κύριο Λαγό. Άρα μιλάμε για ένα πρόσωπο. Ναι. Εγώ λοιπόν, γνωρίζοντας ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι ταχύτατη, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο, ζητώ από τον Πρόεδρο, με επιστολή που κατέθεσα χθες μετά την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, να μην είναι ο Λαγός όσο διάστημα χρειαστεί το κράτος μέλος να αποστείλει και να γίνει άρση ασυλίας, ένας ευρωβουλευτής με τα ίδια δικαιώματα που θα έχουν οι υπόλοιποι 749 δημοκρατικά εκλεγέντες ευρωβουλευτές της Ευρώπης. Άρα να μην του δίνουν τη δυνατότητα να έχει τα ειδικά προνόμια, ούτε βέβαια η δυνατότητα να έχει βήμα ένας καταδικαστέντας για δολοφονίες στην εγκληματική οργάνωση Χρυσής Αυγής, να έχει το βήμα του δημοκρατικότερου θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αυτό θεωρώ ότι είναι η σωστή κίνηση, γι' αυτό την έπραξε και θεωρώ ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κύριος Σασόλη να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, όσο χρειαστεί το κράτος μέλος και η δικαιοσύνη του να αποστείλει αίτηση στη Γιούρη για άρση ασυλίας του. Πάντως, μόλις ανακοινωθούν και οι ποινές, φαντάζομαι θα είναι σχεδόν αυτόματη διαδικασία να αποστείλει η ελληνική δικαιοσύνη στο Ευρωκοινοβούλιο αίτημα για άρση ασυλίας, έτσι. Ειδικά αν μιλάμε για ποινή η οποία θα πρέπει να εκτιστεί, δηλαδή ποινή χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα. Ακόμη και αν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή, μπορεί να γίνει αίτηση άρση ασυλίας. Θέλω όμως να διευκρινίσουμε ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, επί της ουσίας τι λέει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ότι εκπίπτει από το αξίωμά του κάποιος ο οποίος κάνει παραβίαση του αξιώματος του καθήκοντός του, έτσι, της θέσης του. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες αναγνώσεις. Επειδή λοιπόν δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί να υπάρξει η πρωτοβουλία του κράτους μέλους και της δικαιοσύνης του ώστε να έρθει εδώ το αίτημα της ασυλίας, μπορεί να είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα ή ένα μεγαλύτερο, όποιο όμως και αν είναι, δεν μπορεί σε αυτό το κενό ένας καταδικαστέντας για τέτοια εγκλήματα να έχει τη δυνατότητα και το προνόμιο να απευθύνει λόγο από το δημοκρατικότερο θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, το ένα κομμάτι αφορά προσωπικά το Λαγό, ο οποίος τέλος πάντων και με τη Βούλα της Δικαιοσύνης αναγνωρίζεται ως ένας από τα μέλη του σκληρού πυρήνα, του διευθυντηρίου αυτής της εγκληματικής συμμορίας. Επειδή υπάρχει κι άλλος ευρωβουλευτής, ο Χρυσαυγίτης Κωνσταντίνου, ο οποίος δεν ήταν στο διευθυντήριο, όμως ήταν μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη, ανοίγει και ένα θέμα εντάξει με το θέμα του Λαγού. Το ότι η δικαιοσύνη ενός κράτους μέλους ένα πολιτικό κόμμα το καταδίκασε ως εγκληματική συμμορία. Αυτό τι σημαίνει στις Βρυξέλλες, μπορεί να εκπροσωπείται μία εγκληματική συμμορία? Θα μου πείτε ψηφίστηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει η απόφαση είναι βαριά. Κύριε Μελιγκόνη, ακούστε, είναι ωραίο να λέμε λόγια, αλλά αυτά τα λόγια πρέπει να στοιχειοθετούνται νομικά.
Εγώ δεν είμαι δικηγόρος. Επειδή μελέτησα όμως τις προηγούμενες μέρες, γιατί προετοίμαζα αυτή την κίνησή μου και θα σας πω δύο κουβέντες μετά γι' αυτό. Ναι. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν έκανα αυτό που θεωρώ ότι στέκει νομικά και στέκει και πολιτικά. Και θεωρώ ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση και σας όλοι. Διότι σε άλλη περίπτωση θα έχουμε το λαγό εδώ πέρα να δίνει ένα πολιτικό σοου έως ότου έρθει η αίτηση της άρσης ηλίας. Mm-hmm. Αυτό σας το λέω διότι θεωρώ ότι αυτό είναι το νομικό πλαίσιο. Mm-hmm. Τώρα, όσο αφορά το ευρύτερο θέμα της Χρυσής Αυγής, αύριο ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για την ελληνική δικαιοσύνη. Βέβαια. Μια σημαντική μέρα. Διότι ανέδειξε ότι μια εγκληματική οργάνωση, μια εγκληματική ομάδα, της επέτρεψε ο ελληνικός λαός, mm-hmm. της επέτρεψε το πολιτικό σύστημα, της επέτρεψαν οι συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι να εμφανίζεται με το περίβλημα ενός κόμματος. Και κάποιοι, έτσι, όχι όλοι. Όχι, ούτε όλοι οι πολιτικοί, ούτε όλοι οι δημοσιογράφοι. Αρκετοί όμως. Δεν χρειάζεται να κρυφτούν όλοι αυτοί πίσω από τη χθεσινή απόφαση της δικαιοσύνης, ούτε από την περσινή απόφαση του ελληνικού λαού, γιατί μπορεί να τελειώνουμε τη Χρυσή Αυγή, αλλά μπορεί να ξαναβρεθούμε με ένα τέρας της ακροδεξιάς και του νεοναζισμού μπροστά μας mm-hmm. τις επόμενες δεκαετίες. Γιατί και εγώ, αν έλεγα από εδώ του Μακαρίτη του παππού μου, που πολέμησε στα βουνά της Αλβανίας, ότι κάποτε η Ελλάδα θα είχε κόμμα ο αρχηγός θα εμεί το Χίτλερ που κατέσπαξε το λαό μας και θα παίρνει εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους, θα θεωρούσε ότι ήμουν εκτός πραγματικότητας. Ναι. Συνέβη. Για να μην ξανασυμβεί λοιπόν, πρέπει να πάρουμε το μάθημα των προηγούμενων ετών και θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής μαζί σας. Ο Παύλος Φίσας ήταν μια υπηγένεια για να ξυπνήσει ένα κοιμόμενο κράτος ναι. που επέτρεψε μια ομάδα εγκληματιών να χτυπά μετανάστες, να χτυπά πολιτικούς αντιπάλους και αντί να πράξει ως έπρεπε πολύ πριν τη δολοφονία του Φίσα, έπρεπε αυτή η δολοφονία να ευαισθητοποιήσει τον πολιτικό κόσμο και τον δημοσιογραφικό κόσμο και τη δικαιοσύνη και να κινηθούν αυτόματα ως έπρεπε πριν. Και το λέω αυτό διότι θα καταγραφεί και το πιστεύω θα καταγραφεί ο Παύλος Φίσας ως την υφηγένεια mm-hmm. της γενιάς μας που ευαισθητοποίησε ένα κοιμόμενο κράτος να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να περιφρουρήσει ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά που έχει ο κάθε λαός που είναι η δημοκρατία. Κύριε Ανδρουλάκη, έχει σημασία να το λέτε αυτό, γιατί αυτές τις μέρες κουραστήκαμε να βλέπουμε όψιμο αντιφασισμό. Με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, επί της ουσίας κάποιοι απλώς δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, έτσι. Το λέω γιατί ξαφνικά βρέθηκαν οι 32 δικογραφίες, οι οποίες ήταν ορφανές σε διάφορα εισαγγελικά γραφεία, συνδέθηκαν μεταξύ τους, αποτέλεσαν τη σπονδυλική στήλη μιας δικογραφίας, η οποία έφερε αυτήν την σπουδαία απόφαση. Υπήρχαν αυτά όμως πριν τη δολοφονία Φίσα. Αυτό ακριβώς. Λέω, υπήρχαν αυτά. Mm-hmm. Όπως υπήρχαν συνάδελφοί σας που εμφάνιζαν ως με ένα mainstream τύπο mm-hmm. ένα νεοναζιστή μνητή του Χίτλερ, ένα αρνητή του ολοκαυτώματος, mm-hmm. ένα αρνητή του αίματος του ελληνικού λαού κατά την κατοχή. Λοιπόν, να μάθουμε όλοι και να περιθωροποιήσουμε αυτούς που χάλεψαν το τέρας και το εμφάνιζαν με έναν τρόπο διαστρεβλώντας την αλήθεια. Και να σου πω κάτι ακόμη, κύριε Μελιγκόνη. Ναι. Όταν έγινε η κηδεία του Φίσα, mm-hmm. πήγα και περίμενα μια λαοθάλασσα του ελληνικού λαού με δεκάδες χιλιάδες κόσμο. Δεν συνάντησα αυτό που περίμενα. Και όταν ρώτησα μια κυρία, η οποία έμενε στην περιοχή αυτή, ναι. μου απάντησε ότι ο κόσμος φοβάται. Ναι. Αυτό τον φόβο καλλιέργησε η Χρυσή Αυγή. Αυτό τον φόβο επέτρεψε το κράτος μας να σπείρει η ακροδεξιά στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και ας πόσοι άνθρωποι εμπλεκόμενοι στη Χρυσή Αυγή φοβήθηκαν να μιλήσουν ή έκρυβαν τα πρόσωπά τους όταν γνώρισαν πώς λειτουργούσε αυτή η εγκληματική ομάδα. Ας ελπίσουμε θα λέω ότι... αυτά ναι. γιατί δεν πρέπει από τη χθεσινή απόφαση, τη μεγαλειώδη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, mm-hmm. να κρυφτούν οι ευθύνες αυτών που έδωσαν έδαφος στον αναζημό στην Ελλάδα. Για να μην ξαναβρούν τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές, μπροστά τους ένα τέτοιο φαινόμενο. Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.